έναν το κρατούμενο. Το Σύνταγμα βεβαίως προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Όμως, έτσι όπως είναι, είναι απόλυτο δικαίωμα του Προέδρου. Του Προέδρου, του Υπουργικού Συμβουλίου στην ουσία, να διορίσει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε due diligence. Ναι. Δηλαδή, όταν διορίζει ο Πρόεδρος κάποιον ως πρέσβης σε σημαντική πρεσβεία, ο οποίος δεν έχει το μίνιμουμ των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που έχουν υπηρεσιακοί. Ναι. Εννοείται ακαδημαϊκών προσόντων. Οτιδήποτε. Πολιτικών, ναι. Ακαδημαϊκών κλπ. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Σε άλλες χώρες που υπάρχει ο θεσμός. Ναι. Εγώ σκεφτόμαι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνούν από hearing στην Επιτροπή, ναι, Εξωτερικών. Ναι. Εδώ ο σημερινός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα, που τον είχε διορίσει την πρώτη φορά ο Ομπάμα στην Νορβηγία, τον εκόψαν, διότι δεν ήξεραν αν η Νορβηγία είχε πρόεδρο ή βασιλέα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες. Εγώ ως υπηρεσιακός, ναι, που τέλος πάντων έζησα και καλούς και κακούς εξωυπηρεσιακούς, και τους καλούς τους αναφέρω, ναι, τους άρα κακούς τους αναφέρω, φωτογραφίζω. Λοιπόν, όσοι δεν αναφέρω πρέπει, δεν είναι κακή. Όχι, δηλαδή. Όχι κατά ανάγκη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα φιλτράρισμα. Ναι. Δηλαδή έχει τα ακαδημαϊκά προσόντα, μιλά γλώσσες από ηθικής πλευράς. Ναι. Που στέκει. Είχαμε και περιστατικά. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Σαν ας πούμε ο διορισμό του Κενεβέζου στην Αθήνα για δύο θητείες. Κατά την άποψη μου, και η δεύτερη θητεία είναι παράνομη. Ναι. Διότι ο νόμος περί εξωτερικής υπηρεσίας, ναι, προβλέπει ότι μπορείς να παραμείνεις στην ίδια ενέδρα μόνο για πέντε χρόνια. Για πέντε χρόνια. Λοιπόν, όταν... Μα ήταν εξωυπηρεσιακό. Ναι, ναι, αλλά όταν για όλα τα άλλα ισχύουν κατά αναλογία ό,τι ισχύουν για τους υπηρεσιακούς, ο μισθός, τα επιδόματα, η κατοικία, η οδηγή των υπηρετικών προσωπικών, τα πάντα. Ναι. Εδώ γιατί να μην ισχύει. Ναι. Ναι. Εγώ το ερμηνεύω και αν θέλετε και το σκεπτικό, διότι συμμετείχα τότε στην επιτροπή που έγιναν τούτοι κανονισμοί, ναι, το σκεπτικό, η ράτσιο που λένε, ναι, της ρύθμισης, είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να μείνει παραπάνω από πέντε χρόνια για διάφορους λόγους. Ναι. Γιατί για τους μεν ισχύει και για, τους, ναι, για τον δε δεν ισχύει. Στην ενδοτμηματικά ή στο Υπουργείο ο πρέσβης εν κάτω από το Γενικό Διευθυντή. Ναι. Άρα σαν ο Κενεβέζος είναι υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως το να διορίσεις, ναι, σαν ο Κυριάκος ήταν πολιτικό πρόσωπο κλπ. Αλλά ήταν άπειρος ως προς το κομμάτι της άσκησης. Για άλλους λόγους. Εκείνον το μαθαίνεις όμως, ενώ εν κάτι το οποίο... εντάξει, με τα 10 χρόνια κάτι θα έμαθα. Ναι. Αλλά οι λόγοι που διορίστηκε στην Αθήνα είναι άλλοι. Είναι πολιτικοί λόγοι, ενώ ήταν... Δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν πολιτικοί. Ναι.